Αγαπητοί συνάδελφοι, το πολιτικό σύστημα το οποίο οικοδομήθηκε αυτά τα τελευταία 37 χρόνια μετά τη μεταπολίτευση βρίσκεται σε ένα οριακό σημείο. Και αυτό νομίζω ότι το εισπράττουμε όλοι. Οι παθογένειες του πολιτικού συστήματος αναδείχτηκαν με τον πιο άμεσο τρόπο αυτά τα τελευταία 2 χρόνια εξαιτίας των πολιτικών οι οποίες ακολουθήθηκαν. Σε αυτή λοιπόν την κρίσιμη συγκυρία στην οποία βρισκόμαστε, νομίζω ότι το πολιτικό σύστημα πρέπει να δείξει με άμεσο και καθαρό τρόπο ότι συμμετέχει στις θυσίες του ελληνικού λαού. Όχι στις θυσίες που πιθανώς έρχονται, αλλά στις θυσίες που έχουν ήδη γίνει. Είναι αλήθεια ότι γίναν μερικά βήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Όμως δεν είναι αρκετά και δεν πείθουν. Στο πολιτικό σύστημα ασκήθηκε πολλές φορές μια οριζόντια και ίσως σε κάποιες περιπτώσεις και μια άδικη κριτική. Όμως όποιος ασχολείται με τα κοινά πρέπει να δέχεται την κριτική, ακόμα και αν είναι άδικη, γιατί αυτή η κριτική τον βοηθάει να γίνει καλύτερος. Τις τελευταίες ημέρες, τα τελευταία 24 ώρα, η κοινή γνώμη παρακολουθεί περίπου άφωνη τις σκληρές διαπραγματεύσεις οι οποίες διεξάγονται. Και θέλω να επισημάνω ότι ίσως είναι η πρώτη φορά που γίνονται πραγματικές διαπραγματεύσεις, κυρίως και πρωτίστως χάρη στην παρουσία σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά. Όμως, πιστεύω ότι σε αυτή την κρίσιμη ώρα πρέπει εμείς, ως πολιτικό σύστημα και ως βουλευτές, να δώσουμε ένα άμεσο παράδειγμα ότι σε αυτή την αγωνία και σε αυτές τις θυσίες του ελληνικού λαού συμμετέχουμε ενεργά. Το συζήτησα με τους πολίτες της εκλογικής περιφέρειας στην οποία πολιτεύομαι. Είχα έτσι αλλεπάλληλες συζητήσεις μαζί τους και μπορώ να σας μεταφέρω την ομόφωνη άποψή τους, η οποία βεβαίως είναι και δική μου άποψη. Προτείνω λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, την οριστική κατάργηση των βουλευτικών συντάξεων. Πιστεύω ότι αυτό θα είναι όχι μόνο ένα δημοσιονομικό και οικονομικό ισοδύναμο, αλλά ένα βαθύτατα πολιτικό και πρωτίστως ηθικό ισοδύναμο απέναντι στους χαμηλόμισθους και κυρίως απέναντι στις επικουρικές συντάξεις. Η πρόταση είναι πάρα πολύ απλή. Όποιος από εμάς υπηρετεί σε αυτή τη Βουλή για 4, για 8, για 12 χρόνια, τα χρόνια αυτά θα προσμετρώνται στον επαγγελματικό ασφαλιστικό του φορέα και στο τέλος, όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες, θα λαμβάνει και αυτός μία επαγγελματική σύνταξη. Και να φέρω το παράδειγμα του εαυτού μου και να πω ότι ο Ντινόπουλος θα λάβει μία σύνταξη ως δημοσιογράφος. Δεν θα πάρει μία σύνταξη και ως βουλευτής και ως δημοσιογράφος. Δεν ξέρω ποιο θα είναι το οικονομικό όφελος και νομίζω ότι δεν θα είναι και μικρό. Πρωτίστως όμως θα είναι, όπως προανέφερα, ένα μεγάλο, ένα σημαντικό πολιτικό και ηθικό ισοδύναμο απέναντι στους Έλληνες που δοκιμάζονται αυτές τις δύσκολες ώρες. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι σε αυτή τη συνεδρία είμαστε λίγοι. Αν μετρήσω, είμαστε 1, 2, 3 βουλευτές, ο κύριος Πρόεδρος και εσείς, κύριε Υπουργέ. Σε κάθε περίπτωση όμως, πιστεύω ότι είναι μια πρόταση η οποία σε αυτές τις δύσκολες συγκυρίες μπορεί πραγματικά να δώσει στους Έλληνες την πεποίθηση ότι και εμείς ως βουλευτές κάνουμε μία θυσία απέναντι στις τόσες πολλές θυσίες που έχουν κάνει οι συμπολίτες μας. Και κλείνοντας, αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να πω ότι στην πολιτική, πέρα από οτιδήποτε άλλο, η δύναμη του παραδείγματος είναι πάντοτε καταλυτική.